Αποζημίωση μαμούθ ύψου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων καλείται να καταβάλει το ρωσικό κράτο στου μετόχου τη άλλοτε πανίσχυρη πετρελαϊκή εταιρεία Γιούκο. Σύμφωνα με το σκεπτικό τη απόφαση του μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου τη Χάγη, η απαλωτρίωση των περιουσιακών στοιχείων τη εταιρεία ήταν πολιτικά υποκινούμενη με στόχο την εξόντωση του αφεντικού τη Γιούκο και ορκισμένου αντιπάλου του Κρεμλίνου, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι. Αναλυτέ εκτιμούν ότι η εκτέλεση τη απόφαση θα είναι δύσκολη υπόθεση. Ο ρωσικό κρατικό μηχανισμό εξαπέλυσε γενικευμένη επίθεση εναντίον τη Γιούκο και των ιδιοκτητών τη, με στόχο να οδηγήσει την εταιρεία στη χρεοκοπία και να υφαρπάξει τα περιουσιακά τη στοιχεία. Ενώ ταυτόχρονα εξαφάνισε τον κύριο Χοντορκόφσκι από την πολιτική σκηνή. Δεν πρόκειται για δικά μου λόγια, αλλά για την απόφαση του δικαστηρίου, τον ισοεκπρόσωπο των μετόχων. Εν αναμονή τη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου για την υπόθεση, η ρωσική πλευρά σχεδιάζει να καταθέσει έφεση. Θεωρεί ότι η απόφαση σχετίζεται με τη διαμάχη Κρεμλίνου-Δύση αναφορικά με τι εξελίξει στην Ουκρανία. Προφανώ πρόκειται για πολιτική απόφαση χωρί προηγούμενο. Εύλογα αναρωτιέται κανεί αν αποτελεί μέρο των οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων εναντίον τη Ρωσία, δήλωσε πολιτική αναλύτρια. Το πρώην αφεντικό τη Γιούκο, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, είχε καταδικαστεί για απάτη και φοροδιαφυγή. Μετά από 10 χρόνια στη φυλακή του, απονεμήθηκε χάρη τον περασμένο Δεκέμβριο. Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει αποζημίωση.